Και σύλληψη 50 χρονών, ο οποίος παραδόθηκε από τις Ιταλικές αρχές. Μιλάμε για κάποιον που είχε διαπράξει σειρά από διαρρήξεις μεταξύ των ετών 17-18, συνολική λίγη αν θέλεις, που ξεπερνά το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πέραν των 1.300.000 ευρώ. Πρόκειται για 7 συνολικά διαρρήξεις σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διαπράχθηκαν το 2017 και 2018 στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκοσίας. Mm-hmm. Ο 50χρονος εναντίον του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης συνελήφθη από τις Ιταλικές αρχές και χθες εκδόθηκε στις αστυνομικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 5 ημερών. Να πούμε κάτι ότι από αυτές τις διαρρήξεις, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αποκομίσει την πλοία του εκατομμυρίου. Και πρόκειτο για κοσμήματα, τη μαλφή, αντικείμενα αξίας και άλλα πολλά, τα οποία φαίνεται να αποτελούσαν αντικείμενο των διαρρήξεών του, σύμφωνα και με την αστυνομία. Ο ίδιος προβάλλει ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται, ωστόσο τέθηκε υποπεθούμενη κράτηση από το δικαστήριο. Ναι, είναι κάτοικος Κύπρου, είναι Ελληνοκύπριος, βρέθηκε στην Ιταλία. Τι ακριβώς είναι και πώς εντοπίστηκε? Πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος φαίνεται ότι ακολούθως είχε ταξιδέψει, είχε βγει εκτός Κύπρου, εναντίον του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, τον εντόπισαν Ιταλικές αρχές και του πέρασαν χειροπέδες και αφού εκκρεμούσε αυτό το ένταλμα εναντίον του στην Κύπρο, εκδόθηκε στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει εδώ τις κατηγορίες και να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.